παιδιά. Είστε καλά? Πολύ όμορφα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το θέμα της μουσικής έχοντας ως βασικό στοιχείο ένα όμορφο ερώτημα. Γιατί η μουσική στη ζωή μας? Λοιπόν, και ξεκινάω λέγοντάς σας ότι η μουσική είναι σημαντική για να μάθουμε πώς να είμαστε ίσοι. Υπάρχει το κλειδί του soul, το γνωστό που έχουμε ήδη γνωρίζει. Υπάρχει ένα νουμεράκι εδώ που είναι τα τέσσερα. Τέσσερα! Πώς τα ακούγαμε αυτή τη μουσική? Πάμε μια φορά μαζί. Μη. Μη. Η μουσική πράγματι επιδρά χρησιμοποιώντας μία γλώσσα. Είναι μία γλώσσα που δεν έχει να κάνει με το τι αν είσαι ανάπηρο ή όχι, επειδή όλοι έχουμε μία καρδιά. Βέβαια, όταν ερχόμαστε και μιλάμε για τα παιδιά με αναπηρία, οπότε εκεί που το συναίσθημα είναι ακόμα πιο λεπτό, ακόμα πιο βαθύς, αν θέλουμε, αδύναμο, αν θέλουμε, μερικές φορές. Η μουσική, λοιπόν, μπορεί μονάχα να βοηθήσει σε αυτό, γιατί τους δίνει τρόπο για να εκφραστούν. Εκτονώνονται πολύ αυτά τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική. Τα μουσικά όργανα είναι ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο έκφραση. Γεια σου χαρά σου Βενετιά! Γεια σου χαρά σου Βενετιά! Πήρα τους δρόμους του νοτιά! Πήρα τους δρόμους του νοτιά! Και απ' το κατάρτι το ψηλό, απ' το κατάρτι το ψηλό, τον άνεμο παρακαλώ, τον άνεμο παρακαλώ. Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνεις, ήσαμε, να δω γαλάζια εκκλησιά, Ζήριχο και Μονέα. Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση είναι, πιστεύω, το φωτεινό εκείνο παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος, ξεπερνώντας ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Είναι έκφραση, είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι τα πάντα ο χορός. Για μένα. Μαθαίνω κινήσεις, παρές έχω εδώ. Μ' αρέσει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ο λόγος που ενταχθήκαμε και οι δύο στη χορευτική ομάδα, φαντάζομαι, ναι, είναι όλη αυτή η συνεργασία και όλο αυτό το δέσιμο με τα παιδιά που μας το δίνει η χορευτική και η θεατρική ομάδα, πέρα από την καθημερινότητά μας στη δουλειά. Τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, είναι μια μορφή θεραπείας και ο χορός και η τέχνη γενικά, και στην προσέγγισή μου με αυτά τα παιδιά, αλλά και στην δική τους επίτευξη των στόχων. Εμείς έχουμε διαλέξει σαν μορφή έκφραση το χορό, όπου ο χορός ούτως ή άλλως είναι μια τέχνη η οποία θεραπεύει την ψυχή. Και το βασικότερο είναι εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, σε αυτό που είναι. Πλέον δεν υπάρχει το «Α, δεν μπορώ να χορέψω γιατί είμαι ανάπηρος». Μπορώ να κάνω έστω και λίγο, αυτό που μπορώ, έστω και να κουνήσω μόνο το κεφάλι μου. Και αυτό είναι το σημαντικό στην όλη υπόθεση. Τι μπορώ να κάνω και δίνω τον καλύτερό μου εαυτό γι' αυτό. Καθήκαν όλα καλά.
πρόγραμμα Είμαστε Όλοι Πολίτες είναι μέρος του συνολικού χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Ελλάδα, περισσότερο γνωστού ως EEA Grants. Στόχοι του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ο διαχειριστής του προγράμματος Είμαστε Όλοι Πολίτες, συνολικού ύψους 7,34 εκατομμυρίων ευρώ, και οι οργανώσεις που χρηματοδοτήθηκαν επιλέχθηκαν μέσα από μια διαφανή διαδικασία ανταπόκρισης σε ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια επιλογής. Οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα είχαν ως στόχο την ανακούφιση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι, οι μειονότητες, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο. Όλη η ομάδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη διαχειρίστηκε το πρόγραμμα με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με στόχο την μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου για την κοινωνία των πολιτών. We firmly believe that civil society is a crucial component of a healthy democracy. NGOs are the organization who defend human rights, who hold governments to account, and who provide crucial services for vulnerable groups. So it's a core component of a healthy democracy. Το Νοιάζομαι και Δρώ είναι μια αρχική ιδέα του δεσμού, ενός οργανισμού που εν πρώτης δεν έχει κάποια σχέση με εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά τέλος πάντων έχει σχέση με πολλούς εθελοντές. Η ιδέα ήταν να καταφέρουμε να εμφυσίσουμε την έννοια της ενεργού κοινωνικής συνεισφοράς στις μικρότερες ηλικίες, ώστε να μπορέσουμε σε ένα βάθος χρόνου να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία. Και καταφέραμε να βρούμε έναν πολύ καλό συνεργάτη στο Ίδρυμα Λαμπράκη, το οποίο έχει μακρά πείρα στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Και έτσι, με τη χρηματοδότηση του Είμαστε Όλοι Πολίτες, ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα επιλογικό πρόγραμμα με θέμα τον εθελοντισμό ή μάλλον την εισαγωγή της ενεργού κοινωνικής συνεισφοράς στα σχολεία μας με άξονα τον εθελοντισμό. Μία φορά θα τα κάνουμε αυτά, έτσι μου προσέχεις. Θα μπει το χώμα. Αυτό το Το πρώτο στάδιο του προγράμματος είναι το να γνωρίζουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους. Γιατί αν δεν γνωρίσεις τα δικαιώματά σου, πόσο μάλλον να τα διεκδικήσεις. Αυτό είναι το κομμάτι που γίνεται μαζί με την αποσαφήνιση των όρων του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης. Εκεί είναι και τα δικαιώματα. Μαθαίνουν τα δικαιώματά τους ποια είναι, πρώτα, και μετά, ναι, βρίσκουν δρόμους για να τα διεκδικούν. Να δυναμώνουν τις φωνές τους για να γίνονται και περισσότεροι και το σημαντικότερο να δημιουργούν δίκτυα. Γιατί το πρόγραμμα Νοιάζομαι και Δρώ, ένα από τα πολύ σημαντικά του πλεονεκτήματα, είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει δίκτυα. Δίκτυα εκπαιδευτικών, δίκτυα μαθητών, δίκτυα περιβαλλοντικά, δίκτυα αλληλεγγύης, δηλαδή να ανοίγει. Γιατί αυτοί όλοι είναι ομόκεντροι κύκλοι, ξεκινάμε από τις μικρές κοινωνίες που είναι τα σχολεία και τα παιδιά βγαίνουν να διεκδικήσουν στη γειτονιά τους, θα μπορέσουν μετά ως έφηβοι πιθανόν να διεκδικήσουν για την πόλη τους και ως ενεργοί και παγκόσμιοι πολίτες ευχόμαστε να παλεύουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους για όλο τον κόσμο. Το Νοιάζομαι και Δρώ είναι και μία πολιτική πράξη με την ευρύτερη έννοια της πολιτικής πράξης. Δηλαδή, νοιάζομαι, δρώ, παρεμβαίνω, αλλάζω. Και έτσι, με έναν τρόπο βιωματικό, αλλά και πραγματικό, μέσα από τις πραγματικές συνθήκες των παιδιών, τα παιδιά συνειδητοποιούν, μαθαίνουν, εκπαιδεύονται τι σημαίνει από το εγώ, την δική μου την ατομικότητα, να πηγαίνω στο εμείς, στο συλλογικό. Και πώς αυτά τα δύο αλληλοσυνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται. Όπες άνθρωπος είναι για πεζούς, όχι για οχήματα και για οδηγούς. Όπες άνθρωπος είναι για πεζούς, όχι για οχήματα και για οδηγούς. Λίγο μάλλον από πάνω από το πάνω, έτσι. Και όμως και δεν κράτω το αυτό. Σε λίγο θα ανεβούμε απάνω, θα πάμε να ψάξουμε λίγο και για σκουπίδια, έτσι. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Πολύ όμορφα. Εμείς βγήκαμε στον πεζόδρομο για να πούμε στους ανθρώπους να μαζεύουν τις ακαθαρσίες των ζώων τους και να
πούμε σε αυτούς που έχουν αμάξια να μην παρκάρουν στον πεζόδρομο. Όλοι κατανοούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά το να αναλάβουμε δράση ή να σταματήσουμε τα κακό κείμενα, λείπει και η πρωτοβουλία, αλλά λείπει και η διάθεση. Τα παιδιά αυτά αποκτούν και τη διάθεση και την πρωτοβουλία σιγά-σιγά. Και αύριο μεθαύριο θα είναι πολίτες που πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο δυναμικά και θα διεκδικούν, αλλά και θα διορθώνουν πράγματα από τη γειτονιά μέχρι όπου μπορούν. We think all strong societies need strong civil societies. So that's why the EEA Grants has been supporting NGO programs in 16 beneficiary countries across Central and Southern Europe. They're supporting civil society work in a range of areas, democracy, minority inclusion, anti-discrimination, combating hate speech. And of course, given the economic crisis, the need for this support is even more acute. We know what we see is that the demand for these services is rising all the time, but of course the resources are very constrained. Το περιβάλλον για τις ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Ως αποτέλεσμα της κρίσης, όσο η κρατική, τόσο και η ιδιωτική χρηματοδότηση έχουν μειωθεί, ενώ η ζήτηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι οργανώσεις έχει αυξηθεί. Μία πιο θετική εξέλιξη που βλέπουμε όμως είναι ότι οι πολίτες συμμετέχουν όλο και περισσότερο σε εθελοντικές δράσεις και συλλογικές δραστηριότητες για την αντιμετώπιση της επίπτωσης και της οικονομικής και της προσφυγικής κρίσης. Κάθε μέρα, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, οι ΜΚΟ κάνουν μικρά θαύματα. Βοηθάνε τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και παλεύουν για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντας, όμως χρειάζονται υποστήριξη. Η ενδυνάμωση των ΜΚΟ είναι βασική προτεραιότητα των προγραμμάτων ΜΚΟ, των EEA Grants. Και με αυτή την ευκαιρία χτίσαμε ένα γεμάτο πρόγραμμα για τις περίπου 70 οργανώσεις που πήραν χρηματοδότηση. Οι ΜΚΟ εκπαιδεύτηκαν σε πολλά θέματα διαχείρισης. Επίσης, χτίσαμε μία ομάδα μεντόρων που προσέφερε συμβουλευτική στις οργανώσεις. Ταυτόχρονα, ζητήσαμε από τις ίδιες τις οργανώσεις να ανταλλάξουν τις δικές τους καλές πρακτικές και τους ενθαρρύναμε να συνεργαστούν. Λήξη χρόνου, μπορούμε να ξαναλλάξουμε τραπέζι. Πηγαίνετε στο τραπέζι που δεν έχετε ξαναπεράσει. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής. Βλέπουμε ότι οι οργανώσεις γίνονται πιο ανοιχτές και διαφανείς και αυτό τους βοηθάει να χτίσουν εμπιστοσύνη στο έργο τους. Το Δροσερόν είναι ένας οικισμός ένα χιλιόμετρο μακριά από τη Ξάνθη και οι κάτοικοι είναι γύρω στους 5.000. Τα παιδιά μας εκεί μέσα είναι γύρω στους 2.000. Βέβαια, είναι μόνο τσιγκάνοι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα στο Δροσερό και είναι γετοποιημένο, παρατημένο από παντού. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα από το Δροσερό στην Ελευθερία, τι θέλετε να πετύχετε? Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουμε πάρει, είμαστε όλοι πολίτες, στο σύλλογό μας για την ενισχυτική των παιδιών μας, τους βοηθάει πάρα πολύ να μπορούν να σταθούν στα δημόσια σχολεία. Η ανάγκη της ενισχυτικής διδασκαλίας στο Δροσερό είναι πάρα πολύ μεγάλη, λόγω του ότι τα παιδιά, πηγαίνοντας στο σπίτι μετά το σχολείο, δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να διαβάσουν σε συνθήκες καλές, ας το πούμε έτσι,
ούτε έχουν την υποστήριξη από την οικογένειά τους, επειδή πολλές φορές οι γονείς αδυνατούν να βοηθήσουν τα παιδιά, γιατί είναι αγράμματοι. Οι 90% του πληθυσμού εδώ στο Δροσερό δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σε σχολείο, να μάθει γράμματα, ίσως να μάθει και την ελληνική γλώσσα. Οπότε ο Σύλλογος αγκαλιάζει αυτά τα παιδιά και τους προσφέρει αυτά τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν οι γονείς. Μαζί με την ενισχυτική διδασκαλία, το παιδί παίρνει καθημερινά και το κολατσιό του. Δηλαδή, είτε είναι ένα σάντουιτς ή ένας χυμός, είτε είναι μια τυρόπιτα. Δηλαδή, φροντίζουμε κιόλας να έχει φάει και στην ώρα του. Θα περιμένετε όλοι μαζί να το κάνουμε, όπως κάθε φορά. Πού ή? Πι. Από κάτω το πι. Εγώ κάτω. Μπράβο. Δεινό, εδώ. Θα τις κάνετε μόνοι σας και μετά θα περάσω να τις δω. Τα περισσότερα δυσκολεύονται να μιλήσουν ελληνικά, δυσκολεύονται να γράψουν ελληνικά, δυσκολεύονται να καταλάβουν ελληνικά. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, λέω εγώ αυτά που είναι να πω για τη διδασκαλία του μαθήματος που έχω οργανώσει και έχω σχεδιάσει και είμαι η μεσολαβήτρια μαζί μου και μεταφράζει. Μετά η μεσολαβήτρια μεταφράζει σε μένα αυτά που τα παιδιά έχουν πει. Μπράβο, βάλτε στο Για μένα είπε ότι ήταν πρόκληση να έρθω να δουλέψω εδώ. Στην αρχή δεν ήταν καθόλου εύκολα, γιατί είναι παιδιά που ζουν πιο ελεύθερα, δυσκολεύονται να μπουν σε τάξη, να καθίσουν στο τραπέζι. Για μένα ήταν δύσκολο προς τους κανόνες συμπεριφοράς που μπορούμε να έχουμε μέσα σε μια τάξη, ότι τα παιδιά έπρεπε να τους μάθουν, να τους χρησιμοποιούν, να τους εφαρμόζουν. Και όχι μόνο να τους μάθουν, αλλά το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει και προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν οι κανόνες να βγουν από τα ίδια τα παιδιά, να μπουν τα παιδιά στη διαδικασία και στη σκέψη τι πρέπει να κάνουμε σε μια τάξη, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Ποιο είναι το 4. Ποιος δεν πήρε ο Νούρ, για πες, ποιο είναι. 3. Ποιος δεν πήρε. Εγώ. Ένα παιδί όταν δεν μπορεί να διαβάζει και να γράφει, το μόνο που δεν φταίει είναι το παιδί. Τα παιδιά θέλουν να έρχονται στο... Πολύ. Είναι πολύ, ναι, πάρα πολύ και είναι πολύ έξυπνα παιδιά και είναι παιδιά που είναι σαν σφουγγάρι. Ό,τι τους δώσεις θα το πάρουν 100%. Ξεκινάμε. Ναι. Είπαμε, τις εικόνες τις έχουμε εδώ πέρα. Είπαμε, χέρα, ο πιγκουίνος. Ποιος το είπε, η Φατμέ. Σήκω να τη γράψεις, Φατμέ. Πάμε στη δεύτερη λέξη. Πιγκουίνος. Για να δούμε πώς το γράψουμε. Για να ακολουθήσω τη σταδρομία να γίνω δάσκαλος, ήταν δύσκολο βέβαια, αλλά είχα και τις συνθήκες θετικές από τους γονείς μου που είχα την οικονομική άνεση να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο. Γάμα. Α, έτσι το έκανες το γάμα. Α. Ο κάθε εκπαιδευτικός που μπαίνει είναι παιδαγωγός. Πρέπει το κομμάτι που κάνει να το αγαπήσει και να δείξει μια μεγάλη αγκαλιά και να αγκαλιάσει τα παιδιά αυτά. Το φόρμα με έκανε 20 ευρώ. Μπουρτσί. Διαβάζεις αυτό εδώ τώρα. Ο... Ο... Ταξιδεύει με το καράβι. Τα δικά μου παιδιά και τα παιδιά και το δροσερό έχω το όνειρο να σπουδάσουν κι αυτοί. Να ακολουθούν το δικό μου το παράδειγμα, γιατί είμαστε 5.000 άτομα και 1.500-2.000 παιδιά. Και μέχρι στιγμή δεν έχουμε παιδιά στο πανεπιστήμιο. Γιατί όλη μας η ελπίδα είναι στα παιδιά που θα πάνε και πάνε στο γυμνάσιο και στα παιδιά που θα φοιτούν σε λύκειο και σε πανεπιστήμια. Γιατί όλη η ελπίδα μας είναι από αυτό το οικισμό να βγουν 10 παιδιά να είναι επιστήμονες, τίποτα άλλο. Μόνο αυτά θα καταφέρουν να αλλάξουν το κομμάτι του δροσερού. Τι παίζετε, παιδιά? Δεν βλέπεις. Τένις. Και για παιδιά, πώς παίζετε το τένις? Ακούς την μπάλα και την αποκρούσεις με τα βελάκια. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Αποκούς από το ένα αυτή και από το άλλο. Να, εγώ όμως χάνω. Παίξε, παίξε, μην χάσεις. Σε μένα είναι έτσι λίγο πιο εύκολο, γιατί είχα ήδη εμπειρία, επειδή εγώ βλέπω λίγο.
Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο, γιατί μπορεί να το παίξει και ένα άτομο που δεν βλέπει καθόλου και δεν χρειάζεται να πιέσω, ας πούμε, τα μάτια μου για να δω κάτι. Το μόνο που να κάνω εγώ είναι να έχω την προσοχή μου στο παιχνίδι για να ακούω πού πάει η μπάλα, να τρέξω να την πιάσω. Τι κάνουμε εδώ? Βλέπω πώς παίζεται το τένις. Το τένις, ε. Θες να δοκιμάσεις κι εσύ? Να, μέθα το. Πολλοί από εμάς θεωρούμε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως κάτι δεδομένο, απλά ένα τρόπο για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε το χρόνο μας. Για πολλούς συνανθρώπους μας όμως, με μερική ή ολική απώλεια όρασης, η πρόσβαση σε τέτοια παιχνίδια ήταν μέχρι πρόσφατα κάτι το οποίο δεν είχαν. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για παιχνίδια σε αυτή την κατηγορία παιδιών. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονο την πρώτη φορά που πήγαμε να πάρουμε συνεντεύξεις και προδιαγραφές για το παιχνίδι. Το ερωτηματολόγιο βασιζόταν αρκετά σε ερωτήσεις του είδους τι έχετε παίξει μέχρι τώρα, τι σας άρεσε αυτό που έχετε παίξει, ποια είναι η εμπειρία σας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα ήταν σχεδόν σε όλα τα παιδιά: δεν έχω παίξει, δεν παίζω στον υπολογιστή, δεν έχω ασχοληθεί με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το σχολείο μας είναι το δεκαθέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο τυφλών Καλλιθέας, το οποίο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Η συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε πριν ένα χρόνο, όταν επικοινώνησε μαζί μας ο υπεύθυνος της εταιρείας Sci-Fi. Μας ενημέρωσε ποιοι ήταν οι σκοποί της εταιρείας, δηλαδή η κατασκευή λογισμικών αλλά και υλικών τα οποία θα εξυπηρετούσαν τους μαθητές μας στην εκπαίδευσή τους αλλά και στην ζωή τους γενικά. Και εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν επιβεβλημένη η συμμετοχή μας. Είμαστε τώρα εδώ για να παίξουμε το τένις, που το έχουμε ολοκληρώσει το παιχνίδι, χάρη στη βοήθειά σου. Θυμάσαι που το είχες παίξει λιγάκι την πρώτη φορά και μας είχες πει αν σου άρεσε ή δεν σου άρεσε? Ναι, το είχα παίξει όταν το δοκιμάζετε. Και δεν το είχαμε τελειώσει ολοκληρό? Όχι, όχι. Πάντως ανυπομονώ. Θέλω να πάρω βραβεία. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε το φως τους, αλλά αυτό μπορούμε να δώσουμε τη χαρά του παιχνιδιού. Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική. Ξεκινήσαμε θεωρώντας ότι θα είναι κάτι πολύ απλό που θα κάνουμε και στην πορεία είδαμε ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται τόσο πολύ, το έχουν τόσο πολύ ανάγκη, γιατί δεν υπάρχουν παιχνίδια για τα τυφλά παιδιά. Είναι παιδιά κι αυτά. Κατάρα! Ο δικός σου ήχος βεβαίως είναι λίγο αστείος. Οπότε τον ακούμε κανένα γελάω. Η κατάθλιψη, αυτό που θέλω να πω, δεν είναι ό,τι ακούς τις περισσότερες φορές. Ειδικά η μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή πάθηση. Κρύβει μέσα την επικινδυνότητα του αυτοκτονικού ιδεασμού. Είναι μια πάθηση που ουσιαστικά είναι ύπουλη, μπαίνει μέσα στη ζωή σου χωρίς να το καταλάβεις, σιγά σιγά, και φτάνει να γίνεται η καθημερινότητά σου. Και αυτή η καθημερινότητα είναι τρομερά διαστρεβλωμένη, είναι κενή από χρώματα, νιώθεις ένα απίστευτο γκρίζο να υπάρχει παντού, νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς, ότι είσαι μόνος. Δεν έχεις καμία διάθεση για να ζήσεις. Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Δεν θες να σηκωθείς από το κρεβάτι σου και δεν υπάρχει οτιδήποτε τριγύρω που να μπορεί αυτό να το διώξει από μέσα σου σαν συναίσθημα. We was asked to contribute to develop the training as far as suicide prevention is concerned. Also, we have experience from developing training courses for users. So that's the reason why we contributed to the project. Χαίρομαι που βλέπω ότι είμαστε όλοι όσοι ήμασταν και την προηγούμενη Τετάρτη, γιατί σκεφτόμαστε. Θα ήθελα πάρα πολύ να καταγράψω την έκφραση των ανθρώπων στην πρώτη συνάντηση της ομάδας, το οποίο είναι συνήθως γεμάτο άγχος. Η έκφρασή τους είναι αγχωμένη, είναι φοβισμένη, είναι απελπισμένη. Πραγματικά βλέπεις την απελπισία, δηλαδή η έλλειψη ελπίδας είναι τεράστια. Δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Συνήθως έρχονται με την προδιάθεση ότι θα είναι μία ομάδα όπου όλοι μαζί λυπόμαστε και λέμε τι μας συνέβη και πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα
και θα επαναλαμβάνουμε μυρολόγια το ένα πίσω από το άλλο. Κάτι που δεν ισχύει καθόλου. Δηλαδή η ομάδα αυτοβοήθειας είναι τις περισσότερες φορές μία συνάντηση ανθρώπων με πάρα πολύ χιούμορ. Έχουμε πάρα πολλές διακυμάνσεις. Είναι μία μικρογραφία της ζωής. Το σίγουρο είναι όμως ότι είναι ένα πολύ ασφαλές και γεμάτο αγάπη περιβάλλον, χωρίς κριτική, με αυτόματη αποδοχή και απόλυτη κατανόηση, γιατί δεν χρειάζεται να εξηγήσει ο ένας τον άλλον τι είναι αυτό ακριβώς που έχουμε βιώσει. Εγώ σήμερα δεν νιώθω πολύ καλά. Για την ακρίβεια, όλη την προηγούμενη εβδομάδα αισθανόμουν πάλι χάλια. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Η ταβανοθεραπεία επανήλθε. Σιγά σιγά μάθαινα από άλλους τα συμπτώματά τους, μάθαινα τι κάνανε εκείνοι για να μπορούν να χειριστούν τη δική τους κατάσταση και έφτασα κι εγώ λοιπόν σε σημείο να μην πέφτω σε κατάθλιψη, στις φάσεις κατάθλιψης. Τελικά, μετά από κάποιο διάστημα, το μαζί με την έπαψη και δημιουργήθηκε κάποιο πρόγραμμα ουσιαστικά για εκπαίδευση συντονιστών ομάδας αυτοβοήθειας. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα μου έκανε πάρα πολύ καλό να μάθω πώς συντονίζει μια ομάδα αυτοβοήθειας και έτσι μετά από που ήμουν μέλος να γίνω και συντονιστής. Το έργο αυτό μας φέρνει αισιοδοξία και ανακούφιση. Το παρακολουθώ περισσότερο από ένα χρόνο. Τι διαφορετικό έχει? Την αλληλεπίδραση. Όσοι συμμετέχουν στο έργο, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε εθελοντές, είτε υποφελούμενοι, εκπαιδεύονται και γίνονται ένα. Η αλήθεια είναι ότι είδα και την κολλητή μου που είχαμε καιρό να βρεθούμε. Προσπάθησα να της εξηγήσω τι μου συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι κατάλαβε τίποτα. Αλλά αυτό με έκανε να νιώσω ακόμα πιο άσχημα. It has been very interesting to cooperate with epapsy. And of course I've learned quite a lot about your culture here. And I do admire them that they're trying to cope with it before it's gone too far. They realize that the depressions and suicide rates, they started to increase, and then they started. I think that's very good. Προσωπικά μέσα από το πρόγραμμα, εκτός από πάρα πολύ μεγάλες φιλίες που δημιουργήθηκαν και εξαιρετική συνεργασία, είναι η ενδυνάμωση του αντιστιγματικού αγώνα. Γιατί όταν βγαίνεις και εκτίθεσαι, σημαίνει ότι έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, να μην σε αφορά η γνώμη όλων των υπολείπων. Αυτό ακριβώς άλλωστε είναι και ένα από τα εργαλεία της κατάθλιψης, να νιώθεις ότι δεν αξίζεις. Stigma is also an issue in Norway as well. We try to combat it by being very open about it, but obviously lots of people don't want to broadcast that they have mental health problems and they feel prejudiced against, etc., etc. So we need to be more open, we need to use the media a lot more. Luckily, we had an ex-prime minister in Norway who talked about his own depression, which really helped. And a lot of the other famous people in Norway also have said things about their own mental illness. I think these things do help. Όταν φτάνεις λοιπόν σε σημείο να έχεις το θάρρος να βγεις δημόσια σε ένα ακροατήριο πολλών ατόμων και να πεις ότι ναι, είμαι καταθλιπτικός, αλλά είμαι και καταπληκτικός άνθρωπος, τότε θεωρώ ότι έχει φτάσει σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Και δεν βρίσκω κανένα λόγο για να ντρέπομαι γι' αυτό. Αντίθετα, είμαι πάρα πολύ περήφανη, όπως θα έπρεπε όλοι όσοι πάσχουν από ψυχικές ασθένειες, να ξέρουν ότι είναι ήρωες και όχι αδύναμοι χαρακτήρες. Ηρώνια, τι άμα έχουμε την πόζα, ηρώνια, τα ρεφε Τουρκία μου, τα ρεφε Ρουπόμια μου. Την οικογένειά μου φύγαμε από το Αφγανιστάν και πήγαμε στο Ιράν και μετά ερχόμασταν προς την Τουρκία. Στα σύνορα το Πακιστάν-Ιράν οι κλέφτες μας πυροβολούσαν και ζητούσαν χρήματα. Εκεί πέρα η οικογένεια μου πήγαν αλλού, εγώ πήγα αλλού, στα βουνά εκεί, εγώ χάθηκα.
Και μετά από εκεί ήρθε στη Τουρκία. Ήμουνα 5 μήνες στη Τουρκία, σε μια οργάνωση. Τους έλεγα να βρείτε την οικογένειά μου και δεν βρήκανε. Μου λέγανε να περίμενε, θα τους βρούμε και εγώ ξέφυγα, το έσκασα από εκεί. Έδωσα λίγα χρήματα στην διακινητή και ήρθα στην Ελλάδα. Τα συνόδευτα παιδιά αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα των προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στη χώρα μας. Είναι παιδιά που ξεκίνησαν μόνα τους αυτό το μεγάλο ταξίδι για να δραπετεύσουν από καταστάσεις διωγμών και μεγάλης φτώχειας και κάποια από αυτά τα παιδιά έχασαν τους γονείς τους στη διαδρομή. Χάρη στη χρηματοδότηση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λίχτενστάιν, καταφέραμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε ασυνόδευτους ανήλικους και καταφέραμε να εντοπίσουμε και να αναδείξουμε την έντονη ανάγκη προστασίας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης των παιδιών αυτών. Βρισκόμαστε στη σκάλα Σικαμιάς, ένα από τα βασικά σημεία φίξεων στο βόρειο μέρος του νησιού. Οι άνθρωποι έρχονται μέσα από τη θάλασσα και αυτό το σημείο είναι το σημείο της πρώτης βοήθειας, της πρώτης ανθρωπιστικής παροχής, το πρώτο σημείο διάσωσης. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί ένα σύνδεσμος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία γραμμή επικοινωνίας για να μεταφέρονται οι ανήλικοι που εντοπίζονται εδώ και είναι ασυνόδευτοι και δεν έχουν ούτε οικογένεια, ούτε που να πάνε και να μην χάνονται στο δρόμο από εδώ μέχρι τα κεντρικά σημεία καταγραφής. Σε αυτό το σημείο έρχονται και καταγράφονται οι πρόσφυγες και μετανάστες που βγαίνουν καθημερινά στα διάφορα σημεία του νησιού. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία που σας περιγράφω υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είναι μόνα τους, που είναι ασυνόδευτα. Ασυνόδευτο σημαίνει ότι δεν είναι εδώ με τους γονείς του ή με κάποιον μεγαλύτερο αδελφό αδελφή. Αφού λοιπόν το καταγράψουμε, την ίδια στιγμή ενημερώνουμε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο είναι αρμόδιο για να βρει κάποια δομή ειδική για φιλοξενία ασυνόδευτων ενήλικων σε κάποια πόλη της Ελλάδος. Η μετάδραση παίζει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή και με τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα και επισκέπτονται τα παιδιά των οποίων έχουν την επιτροπία και πραγματοποιώντας τις συνοδείες. There was a man who was associated with a Norwegian organization of asylum seekers in Norway, who came in touch with while he was in Greece looking for organization to cooperate with. He got in touch with Metadrasi and he understood that this might be, you know, like we might be able to cooperate in terms of them trying to establish an organization of guardianship in Greece. And this has been a very, very interesting experience for us because we didn't really know the Greek system and now we've really been introduced to the system and we've seen all the obstacles existing there and we're very impressed with what Metadrasi has been able to accomplish. Λοιπόν, εδώ πέρα βρισκόμαστε στο χώρο που φιλοξενούνται οι Αφγανοί. Εδώ αριστερά είναι τα κρεβάτια και τα δωμάτια που κοιμούνται και εδώ πέρα είναι ο χώρος όπου μπορούν να περνάνε δημιουργικά κάποιες ώρες, να ενημερώνονται από τα στελέχη και τους συνεργάτες της μετάδρασης. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Σαλάμ. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Έχω ένα εκπόζι. We've been able to give to be part of seminars and to teach there as well, you know, in terms of what we think is important from our point of view and the kind of different situation you can get into as a guardian and what to do, you know. So we've been sort of cooperating, trying to figure out how they would solve it in Greece in relation to how we solve it in Norway. These children has in many cases seen their family been killed or they have been so close or in so much danger that they had to leave. And the children don't know where they're going.
The parents do the only thing that they can to save their children, which is to pay a smuggler to take them to Europe. And some children come in containers, and I think that's the worst stories, apart from, of course, the boats, because in the containers they don't see daylight for days or weeks. They get, like, maybe a little bit of bread or water. They tell me stories about not having eaten for 4 or 5 days and being, like, almost dead before they actually get something. They, of course, don't have toilets. And it's just horrible stories of children getting locked in and taken to Europe. At the beginning, their faces are worried, and when they talk with the guardian, they start to smile. This is a sign that you have done something important, I think. I remember actually this one girl, she was from Eritrea, and she, because the smuggler takes all their belongings, so they come here with clothes that are often bought by the smugglers, and that's all they have, that they're wearing. So they don't have nothing from their past or their nothing. But she had this little, toy tiger, and when she was, because I had been her guardian for I think 5 months, and she was supposed to move to another county, and then she gets a new guardian, and she wanted to give me that tiger, and that's everything she had. She didn't have anything else, or at least not from her past. And I was saying that I couldn't take it, but she said that that's all she had, and she wanted to say thank you, and that was her only way of thanking me. So I have it on my desk at home, just reminding me, what I fight for. So yeah. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ σε αυτή τη δουλειά είναι ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια διαφορά. Και πρέπει να το ξεκινάμε από την αρχή και να το πηγαίνουμε όσο μπορούμε μέχρι το τέλος. Από εδώ μέχρι μια οικογένεια στην Αθήνα. Σαρκάν. Ναι. Πάμε να πάρουμε τις χορδές. Ναι. Γεια σας. Γεια σου. Έχουμε χορδέα το σάζι. Βεβαίως. Τι είναι, σάζι κανονικό ή ταμπουράς. Κανονικό. Ταμπουράς. Νομίζω ότι είναι ναι. Ταμπουράς. Ναι. Εδώ πολύ ταμπουρά. Εντάξει. Ο Σύλλογος Μαρίνης Ανηλίκων ξεκίνησε το 1924 για να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Από τότε έχει προσαρμόσει τους στόχους του σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί παιδιά πρόσφυγες, ασυνόδευτους ανήλικες γενικότερα, από χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση κυρίως. Τα παιδιά που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι από την Ερυθρέα, από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από διάφορες χώρες και τους παρέχεται εδώ πέρα από το φαγητό, η διαμονή, γράφονται στο σχολείο, προσπαθούμε κατά το δυνατόν αυτός ο χώρος να γίνει το σπίτι τους. Το παιχνίδι που θα κάνουμε σήμερα
Θα γίνει ως εξής. Το πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Είμαστε όλοι πολίτες» μας έδωσε αυτή την ευκαιρία, μας έδωσε δηλαδή ανθρώπους και μέσα να δημιουργήσουμε ακόμα πιο φιλικές συνθήκες για τα παιδιά και ταυτόχρονα να πάμε και ένα βήμα πιο πέρα και να δουλέψουμε τις δεξιότητές τους και να αρχίσουμε να συζητάμε περισσότερο για το μέλλον τους. Είμαι Μουσέ, είμαι από Ερυθρέα. Ήρθα πολύ δύσκολο ταξίδι από Ερυθρέα μέχρι Ελλάδα να φτάσω. Είμαι στην Ελλάδα 7 χρόνια και στο σπίτι είμαι 2 χρόνια. Τους Μπράβο. Φίλους μου. Πάψογος. Έχω πολύ αγαπημένους φίλους. Ποτέ τη ζωή μου δεν έχω δει τόσο πολύ κόσμο και δίνω σημασία και δίνω αγάπη. Εδώ εγώ νιώθω σαν οικογένεια. Διοργανώσαμε μία εκδήλωση εδώ για τη γειτονιά. Ο στόχος ήταν να ευχαριστήσουμε τη γειτονιά για την υποστήριξη που έχουμε τόσο καιρό από αυτήν. Αλλά η ιδέα του να κάνουμε ένα γεύμα για τη γειτονιά και όχι μια κάποια άλλη διοργάνωση βασίστηκε στο ότι είχαμε συγκεκριμένα παιδιά τα οποία μαγειρεύουν και αγαπάνε τη μαγειρική. Οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε μια δράση που να ταιριάζει στα δικά τους ενδιαφέροντα και να αξιοποιήσουμε τις δικές τους δεξιότητες. Θα φέρω μπιριάνι, θα πάρω ρύζι, κρεμμύδι, σκόρδο. Γεια σας. Πάρω κρεμμύδι. Με λένε Ακάς, είμαι από το Μπαγκλαντές. Περίπου 6 χρόνια έγινα στην Ελλάδα και πάω και σχολείο πρωινά. Κάνω φυσικό αέριο, ειδικότητα κάνω. Περνάω μετά μια χαρά με τα παιδιά, με το Φώτης, με η κυρία Δήμητρα. Με αγαπάνε πάρα πολύ και εγώ σ' αγαπάω από πιο πολύ από όλους. Και μαγειρεύω, μ' αρέσει και κανένα δουλειά, ό,τι και να είναι, κάνω, μ' αρέσει. Τώρα εδώ Ελλάδα θέλω να γίνω ένα μάγειρας. Να πάω να δουλέψω για μαγειρική. Αυτό θέλω. Είμαι μόνος μου ακόμα Ελλάδα. Αλλά το βρήκα ο φίλος μου λέω, από το σχολείο και με αυτόν περνάω μια χαρά. Και σπίτι και έξω. Και είμαι χαρούμενος, εντάξει. Τελικά είμαι χαρούμενος.